Πάμε στον κύριο Ψήλο, τον έχουμε. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Ψήλο. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη. Εκλεκτές συνάδελφε. Έχουμε δουλέψει και μαζί στον Αντένα, αν δεν απατώμε. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια μαζί. Πολλά χρόνια. Συνάδελφοι ενόπλης, ενώ δημοσιογραφικά όπλα, την πένα μας. Τουλάχιστον 40 χρόνια, τουλάχιστον 4 δεκαετίες. Τη γραφίδα μας, τη γραφίδα μας. Λοιπόν, κάνατε μια μεγάλη επιτυχία στο ναυτεμπορική.gr, το οποίο είστε γενικός διευθυντής. Πήρατε συνέντευξη από τον αντίπαλο στις προεδρικές εκλογές του Ερντογάν, ο οποίος μάλιστα προηγείται στις δημοσκοπήσεις, τον Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου. Για δώστε μας λεπτομέρειες. Ο Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου είναι ο λεγόμενος, όπως τον χαρακτηρίζουν οι φίλοι του, Τούρκος Γκάντι. Είναι 74 ετών. Όπως είπατε, στις δημοσκοπήσεις προηγείται σαφέστατα και μάλιστα οι δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα δεν έχουν συνυπολογίσει έναν καινούριο τεράστιο παράγοντα που τον τόνισε ο κ. Κιλιτσδάρογλου, τους Κούρδους. Πριν από δύο ημέρες. Ακριβώς, το ΧΑΝΤΕΠΕ, το φιλοπορτικό κόμμα, πριν από δύο ημέρες. Ο φυλακισμένος πρώην πρόεδρος του ΧΑΝΤΕΠΕ, ο Στυλαχετίν Ντεμιρτάς, κάλεσε ανοιχτά τον κουρδικό πληθυσμό να ψηφίσει Κιλιτσδάρογλου, δηλαδή περίπου το 20% του εκλογικού σώματος της Τουρκίας να ψηφίσει Κιλιτσδάρογλου. Θεωρώ λοιπόν ότι με αυτά και με αυτά ο κύριος Κιλιτσδάρογλου είναι σε σαφή θέση, αυτό βγαίνει και από την συνέντευξη, να είναι ο επόμενος πρόεδρος της Τουρκίας, ίσως όχι την Κυριακή στις 14 Μαΐου, αλλά στον δεύτερο γύρο στις 28 Μαΐου. Και από ό,τι φαίνεται επίσης, το κράτος, το βαθύ κράτος του Ερντογάν προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον εμποδίσει. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, το κατήγγειλε σήμερα ο κύριος Κιλιτσδάρογλου και στην αυτεμπορική, ότι η κρατική τηλεόραση στην Τουρκία παίζει μόνο πλέον το κυβερνών κόμμα του Ερντογάν, το ΑΚΕΠΕ, και τον εταίρο του, τον ακροδεξιό εταίρο του, τον Μπαχτσελή. Άρα λοιπόν, με αυτά και με αυτά και με μια πρωτοφανή προπαγάνδα, πριν από λίγο βγήκε σε βίντεο ο κύριος Κιλιτσδάρογλου και κατήγγειλε ότι ο κύριος Ερντογάν χρησιμοποιεί ακόμα και την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας για να καθυβρίσει την αντιπολίτευση, λέγοντας ότι ουσιαστικά θα κόψει τα όποια κονδύλια για την άμυνα ή θα κόψει επίσης τα χρήματα για τις συντάξεις των εργαζομένων κτλ. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που βλέπουμε στην Τουρκία και μας είπε ο κύριος Κιλιτσδάρογλου, γιατί αυτό αφορά και την Ελλάδα, είναι ότι τρεις λέξεις. Θέλει με την Ελλάδα και την Ευρώπη σταθερότητα, αμοιβαία εμπιστοσύνη και κατανόηση. Αυτές είναι οι τρεις λέξεις που χρησιμοποίησε ο Κιλιτσδάρογλου μιλώντας στην αυτεμπορική σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Δεν ξέρουμε φυσικά εάν ως πρόεδρος της Τουρκίας θα μπορέσει να εφαρμόσει αυτό που θέλει. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα βαθύ κράτος στην Τουρκία που ουσιαστικά διευθύνει και κατευθύνει την γραμμή της χώρας. Αυτό είναι. Σε κάθε περίπτωση όμως, τον ρώτησα τον Κιλιτσδάρογλου εάν θα επαναφέρει το γνωστό δόγμα του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, το οποίο δόγμα ουσιαστικά είχε, θα έλεγα, από κοινού φτιάξει με και με τον Ελευθέριο Βενιζέλο Κεμάλ, ειρήνη στην χώρα, ειρήνη στον κόσμο. Ο Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου μου είπε ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνει θα είναι αυτό ακριβώς, να επαναφέρει σε πλήρη ισχύ το δόγμα αυτό. Δεν θέλει, όπως είπε, προβλήματα με τους γείτονες. Θέλει η Τουρκία να παίξει, όπως λέει, έναν μεσολαβητικό ρόλο για την επίλυση των περιφερειακών ζητημάτων με βάση το διεθνές δίκαιο. Μένει όλα αυτά να κριθούν. Σε κάθε περίπτωση όμως βλέπουμε ότι ο Κιλιτσδάρογλου τίνει μία χείρα βοηθείας ή στήριξης ή αλληλεγγύης, αρνείται ουσιαστικά να στρατιωτικοποιήσει την προεκλογική του εκστρατεία, κάτι που κάνει ο Ερντογάν, ο οποίος συχνά πυκνά εμφανίζεται τις τελευταίες μέρες μετά την ασθένειά του, με στρατιωτικά αμπέχωνα, με μπουφάν της πολεμικής τουρκικής αεροπορίας, για να δείξει ότι αυτή θα είναι γραμμή. Ο κύριος Ερντογάν, εάν εκλεγεί, θα συνεχίσει την νεοοθωμανική εξωτερική του πολιτική. Ελπίζουμε ότι αν εκλεγεί ο Κιλιτσδάρογλου θα ακολουθήσει μια πολιτική προς την Δύση, προς την Ευρώπη και θα βρούμε καλύτερες περιοπτικές συνεννόησεις. Φυσικά δεν ξεχνάμε τις δηλώσεις που έχει κάνει κατά κύριο κ. Κιλιτσδάρογλου και για τα νησιά. Όλα αυτά, αλλά νομίζω προεκλογικά, με δεδομένο και το εθνικιστικό ρεύμα και κύμα που υπάρχει στη γείτονα, πολλά θα ακουστούν. Η πράξη θα δείξει μετά την για να δούμε, Μιχάλη, του, για να δούμε. Ελπίζουμε του κύριου Κιλιτσδάρογλου τι ακριβώς θα γίνει. Συγχαρητήρια για την δημοσιογραφική επιτυχία στην αυτεμπορική και σε σένα προσωπικά. Κυρίες και κύριοι, πολύ,
Εδώ τελειώσαμε, εδώ τελειώσαμε. Πάμε στο μεγάλο δελτίο με τον Γιώργο Μελιγκόνη, λίγο μετά τις 11, ενδιαφέρουσα και πάντα προεκλογική, υπό τις παρούσες συνθήκες, η εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη. Μία κουβέντα μόνο πριν κλείσουμε. Όσοι ψάχνουν το θέμα Καραϊβάς, να θυμούνται καλά τον ρόλο που πρέπει να έχει παίξει η δολοφονία του Μάλαμα, εκεί στα δυτικά προάστια, στο Χαϊδάρι, και τα ρεπορτάζ του Καραϊβάς για την περίπτωση Μάλαμα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε άλλη υπόλοιπη.